Καλημέρα σας, Μακαριώτατε. Καλημέρα σας, κύριε Οικονομέα. Καλημέρα σας. Μακαριώτατε, πήγατε χθες στην Κεφαλονιά αντιδρώντας άμεσα στις ανάγκες που έχει εκεί ο δοκιμαζόμενος λαός της. Τι είδατε, ποια είναι τα συμπάσματα που βγάλατε? Μια αντιπροσωπεία της Εκκλησίας μας, τρεις αρχιερείς και οι λαϊκοί συνεργάτες μας, επισκεφθήκαμε την Κεφαλονιά χθες να δείξουμε τη συμπάθειά μας, αλλά κυρίως πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Από ό,τι είδαμε, οι ζημίες οι μεγάλες είναι στο Λιξούρι περισσότερο και λιγότερο στην άλλη περιοχή. Εκείνο επίσης που εντυπωσιάζει είναι ότι οι υποδομές όπως οι δρόμοι ή το λιμάνι του Λιξουρίου έχουν πάθει αρκετές ζημιές. Ποια εικόνα να έχει κανείς? Την εικόνα μιας περιοχής η οποία έχει υποστεί σεισμούς δυνατούς. Έχουν ανάγκη εκεί οι άνθρωποι, δοκιμάζονται. Έχουν ανάγκη και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε βασικά είδη. Όχι πολύ δύσκολα για μας όλους τους άλλους. Εκείνο που είναι το βασικό από ό,τι κατάλαβα και άκουσα είναι ότι δεν έχουν πλέον το δίκτυο υδρεύσεως ή τα νερά είναι χαλασμένα πια και χρειάζεται νερό εμφιελωμένο να στείλουμε όσο μπορούμε περισσότερο ή να βρεθεί όσο δυνατόν γρηγορότερα από φορείς ή από βοήθειες κλπ. Εσείς τι θα κάνετε, Μακαριώτατε? Τι θα κάνετε? Βλέποντας τα πράγματα, παραδείγματος χάρη ένα γυροκομείο έχει μετατεθεί σε ένα γυμναστικό κέντρο. Όπως καταλαβαίνετε, το κρύο ήταν αρκετό, τα καλοριφέρ δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί δεν έχουν νερό. Θα χρειαστεί πρώτα απ' όλα να στείλουμε πετρέλαιο. Αυτό θα το ανέλαβε η Αρχιεπισκοπή και θα προχωρήσουμε. Το καλό είναι ότι συνεργαστήκαμε με την πολιτεία του κράτους μας, με το στρατό κυρίως και η Εκκλησία, και έτσι από κοινού κάναμε ένα πρόγραμμα. Η πρώτη ανάγκη, η ουσιαστική, είναι ότι δεν έχουν ζεστό φαγητό ή ό,τι τους πηγαίνουν σε τρόφιμα, αφού δεν είναι μέσα στο σπίτι αλλά είναι έξω από το σπίτι, γιατί λόγω των μετασεισμικών δονήσεων μένουν στα σπίτια, στα αυτοκίνητα οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε ένα συσίτιο και εκεί, ένα παράθυρο. Δεν μπορούν καν να μαγειρέψουν και δεν έχουν καν νερό. Όχι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει ένα κεντρικό συσίτιο. Κάναμε ένα υπολογισμό από ό,τι μας είπαν εκεί οι τοπικοί άρχοντες, ότι θα χρειαστούν περίπου 500 μερίδες φαγητό την ημέρα. Το οποίο αυτό αναλάβατε εσείς να το στείλετε επίσημα, ναι, με τις δηλώσεις. Ναι, έτσι. Ναι, μαζί συνεργαζόμενοι και με τους άλλους, όπως είπα, γιατί ο στρατός, παραδείγματος χάρη, σήμερα θα ξεφορτώσει κουζίνες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να στηθεί αυτό το σύστημα, αυτός ο μηχανισμός. Μακαριώτατε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Επ' αυτού υπάρχει μια αίσθηση τώρα, μας τα έλεγε και ο Δημήτρης προηγουμένως, που είναι ο Καμπουράκης που είναι στη Κεφαλονιά. Υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει καλό συντονισμό, ότι υπάρχει κάτι γίνεται εκεί πέρα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε τώρα. Περισσότερο τι να πούμε. Ό,τι βλέπει κανείς καμιά φορά πρέπει να γίνεται μάθημα. Πότε θα αρχίσει η βοήθεια της Εκκλησίας, Μακαριώτατε, στην Κεφαλονιά? Σήμερα είπαμε ήδη από χθες έφτασαν 1000 περίπου κουβέρτες, νερά πάρα πολλά. Και σήμερα πρέπει να στηθεί το μαγειρίο, οι κουζίνες και τα τρόφιμα θα φύγουν από εδώ, ώστε να τους στέλνουμε συνέχεια για να λειτουργήσει αυτό το κέντρο της μαγειρικής και να συντίζονται περίπου 500 άτομα, άνθρωποι των ιδρυμάτων και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να βρουν να έχουν ένα ζεστό φαγητό την ημέρα. Και θα είμαστε συνέχεια σε επαφή. Μιλήσαμε με τους δημάρχους εκεί, τον δήμαρχο της περιοχής και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον κύριο Σπυρίδωνα, και τους άλλους συνεργάτες, ώστε από κοινού εδώ να έχουμε μια επαφή η Αρχιεπισκοπή με τους εκεί διοικούντας τα πράγματα, ώστε να μην λείψει τίποτα από πλευράς φαγητού, νερού, των πρώτων αναγκών. Mm-hmm. Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό. Δημήτρη, εσύ που είσαι τώρα στην Κεφαλονιά και έχεις μια εικόνα, τι θα λέγανε οι κάτοικοι στο Μακαριώτατο? Τι θέλουνε, ρε Γιώργο, εδώ, τι θέλετε, με δύο κουβέντες, στα γρήγορα ακούγει ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε άμεσα να υλοποιηθούν οι οικονομικές εξαγγελίες για οικονομική βοήθεια και να μην μπουν σε έναν δρόμο
με γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες και το θέμα να ξεχαστεί. Αλλά ήδη να πούμε την είδηση για όσους ανοίξαν τώρα την τηλεόρασή τους, ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσιονέων είπε ότι εντός της ημέρας θα κηρυχθεί σεισμόπληκτη περιοχή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι άρα αρχίζει με κάποιο τρόπο η διαδικασία. Ας πούμε αποζημιώσει κτλ. Η οικονομική ζωή του τόπου έχει παραλύσει. Όλα τα καταστήματα και επιχειρήσεις στο Λιξούρι υπολειτουργούν, να μην πω ότι έχουν κλείσει. Ποια καταστήματα, να φάτε ρε παιδί μου, πού κοιμηθείτε. Πριν από τα καταστήματα. Αυτό σας λέω, δεν υπάρχουν, είναι όλα κλειστά. Ακόμα και φαρμακεία χθες το πρωί ψάχναμε, δεν βρίσκαμε φάρμακα. Ήτανε τα εμπορεύματα άνω κάτω. Δεν έχει φάρμακα. Στο νοσοκομείο είπανε πως σε στείλανε φάρμακα, κύριε Καμπουράκη. Και πήγα τον άντρα μου εχθές, γιατί έχει καρδιά. Ναι. Και ζήτησα ένα προβέλ, το πιο απλό 75. Δεν είχανε ούτε στο νοσοκομείο, τον ξαπλώσανε και του